Συνεχίζεται η ραγδαία κατάρρευση του νοσοκομείου Ρεθύμνου με την κατάσταση να επιδεινώνεται με τους τουριστικές ροές και τους γιατρούς να κρούν συνεχώς καμπανάκι κινδύνου. Τα βασικά τμήματα του νοσοκομείου μας, ΤΕΠ, παθολογική, ορθοπαιδική, χειρουργική, έχουν σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες. Έχουμε μείνει με έναν νευρολόγο, με έναν γαστροεντερολόγο, με δύο ουρολόγους, με έναν ψυχίατρο, με μία παιδοψυχίατρο για ολόκληρη τη Δυτική Κρήτη. Νέοι γιατροί δεν έρχονται στο νοσοκομείο μας. Ικανοποιημένοι θα μείνουμε μόνο άμα βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας μας και άμα το νοσοκομείο αρχίσει να έχει πληρότητα σε γιατρούς και υπόλοιπο προσωπικό. Είναι θετικό το ότι όλοι μας συμπαραστέκονται, αλλά η συμπαράσταση μόνο δεν φτάνει, γιατί πρέπει να δούμε τι θα γίνει να δουλέψει αυτό το νοσοκομείο. Η σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρυθύμνης δεν ικανοποίησε τους γιατρούς του ΕΣΥ. Καθώς, όπως τονίζουν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, παρουσίασαν μια ονειρική εικόνα του Ιδρύματος μακριά από τη σκληρή πραγματικότητα. Τους εκπροσώπους της κυβέρνησης να επιχειρούν για μια ακόμα φορά την αντιστροφή της πραγματικότητας, να επιχειρούν να εμφανίσουν μια αωριοποιημένη εικόνα, όπου δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ήρθαν να μας πούν πώς κάνετε έτσι, ούτε λίγο ούτε πολύ. Κάποιες άδειες δώσαμε και δημιουργήθηκαν ορισμένα κενά στα τμήματα. Εμείς με τις μετακινήσεις σας φροντίζουμε. Σε τουριστικό λεωφορείο έχει μετατραπεί το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Με τις μετακινήσεις δεν διατηρούνται τμήματα, κλείνουν νοσοκομεία. Βάσει των δηλώσεων του Υπουργού, μας ενημέρωσε ότι έχει δώσει του κόσμου τα χρήματα, τα οποία εμείς στην πράξη δεν τα είδαμε. Ότι περίπου επικρατεί μια ονειρική κατάσταση στο δημόσιο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν το αναγνωρίζουν και δεν έρχονται. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο μας να καταραίει, να έχει μετατραπεί σε ένα κακής ποιότητας εφημεριακό κέντρο, σε ένα διαμετακομιστικό κέντρο κακής ποιότητας, και να μιλάμε για το νοσοκομείο, το νέο νοσοκομείο που θα γίνει μετά από μια δεκαετία ενδεχομένως και με ΣΔΙΤ. Οι εφημερίες παιδιάτρου στο ΤΕΠ ενηλίκων για μία ακόμη φορά στο προσκήνιο, με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για παράνομη πρακτική, η οποία, όπως είχε δηλώσει στο φακό της κριτική διοίκητης του νοσοκομείου, αποτελεί απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Το Επιστημονικό Συμβούλιο λοιπόν για την παιδίατρο λέει ότι μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις κατηγορίες υπηκόντων, παθολογικά και παιδιάτρια. Οπότε, εφόσον το εγκρίνει το Επιστημονικό Συμβούλιο, άμα θέλετε, σας έχω και το έγγραφο. Παρανόμως και επικινδύνως εφημερεύει συχνά μόνη της, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε αναδείξει σε όλους τους τόνους και με όλους τους τρόπους, και για μια ακόμα φορά θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή στους υπεύθυνους, οι οποίοι την βάζουν μόνη να εφημερεύει, τους κινδύνους που ελοχεύουν εξαιτίας αυτής της τοποθέτησης. Έκκληση στους πολίτες να σταθούν στο πλάι τους απευθύνουν οι γιατροί εν ώψη αρνητικών νέων εξελίξεων, όπως τονίζουν, στο σύστημα υγείας. Από Σεπτέμβρη πρόκειται να προχωρήσει η κυβέρνηση σε καταργήσεις τμήματων και νοσοκομείων και σε συγχωνεύσεις τμήματων και κλινικών. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πάλι να βγούμε στον δρόμο και να υπερασπίσουμε δυναμικά τις δομές δημόσιας υγείας στο νομό.